Καιρό είχαν να δουν τα μαγαζιά τους γεμάτα με κόσμο. Οι επαγγελματίες της εστίασης τις ημέρες του Πάσχα και της Πρωτομαγιάς δούλεψαν πολύ και έτσι με τα έσοδα που συγκέντρωσαν μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν σε κάποιες από τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Η προσέλευση του κόσμου τις ημέρες των εορτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία, όχι μόνο στη Χαλκίδα αλλά και σε όλο το νησί της Εύβοιας. Η πληρότητα των καταστημάτων άγγιξε το 100%. Αυτό έφερε έσοδα στο ταμείο μας, βοήθησε τις επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν στις ισορρευμένες υποχρεώσεις που είχαν τα προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αυτές τις μέρες, λόγω της πολλής κίνησης, είχατε τη δυνατότητα να ψυχολογήσετε και τον κόσμο. Πώς τον βρήκατε ως προς το θέμα της τσέπης του? Ο κόσμος βγήκε, διασκέδασε. Βέβαια, μετά τις συνεχιζόμενες ανατιμήσεις λόγω και της αύξησης του πληθωρισμού, είδαμε ότι ο κόσμος έχει μειωθεί η αγοραστική του δύναμη. Δεν παρέγγελνε σε μεγάλες ποσότητες αυτά τα οποία κατανάλωνε πριν. Κάθε εβδομάδα, σε τιμολόγια των προϊόντων που παραγγέλνουν, διαπιστώνουν νέες αυξήσεις. Ενδεικτικά, τον τελευταίο μήνα τα χαρτικά παρουσίασαν αύξηση 30%, τα αναψυκτικά και οι μπύρες 10% και τις τελευταίες 10 ημέρες το κρέας αυξήθηκε κατά 15%. Συνολικά, το τελευταίο εξάμηνο, η αύξηση των πρώτων υλών αγγίζει το 40%. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του σωματείου του στην Εύβοια, Βασίλη Ευθυμίου, προσπαθούν να απορροφήσουν το μεγαλύτερο μέρος των αυξήσεων σε βάρος όμως των ιδίων. Οι συνεχιζόμενες ανατιμήσεις των πρώτων υλών, αντιλαμβάνεστε όλοι ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να μετακυληθούν στον τελικό καταναλωτή, γιατί θα καθιστά την εστίαση είδους πολυτελείας. Αν αναλογιστεί κανένας ότι οι συνεχιζόμενες αυξήσεις είναι της τάξης του 30 και 40%, μία μετακύληση στον τελικό καταναλωτή θα ήταν πολύ δύσκολη. Οπότε αντιλαμβάνεστε όλοι ότι έχουμε κάνει ανατιμήσεις τόσο όσο να μπορεί να ανταπεξέλθει και ο καταναλωτής. Μπαίνετε μέσα. Κινδυνεύει η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων σε πολλές περιπτώσεις. Σας λένε αυτοί που διαθέτουν τις πρώτες ύλες και είναι η πρώτη πηγή που ανεβάζουν τις τιμές. Ποια είναι η δικαιολογία που το κάνουν αυτό σχεδόν καθημερινά? Ξέρετε όλοι ότι μία αύξηση της τιμής του πετρελαίου μετακυλεί τα κόστη σε όλες τις υπηρεσίες, σε όλους τους προμηθευτές και πόσο μάλλον στην εστίαση, που η εστίαση είναι πλέον η βαριά βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα και με τα στοιχεία της Eurostat. Αν αναλογιστεί κανένας ότι στην Ελλάδα το εργατικό δυναμικό της εστίασης αγγίζει το 16,9%, που σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Πολωνία, η Σουηδία, η Φιλανδία είναι κάτω του 3%.